Με τη φράση «Δεν είναι ποτέ εύκολο να ακούς ότι έχεις καρκίνο», η Ντόρα Μπακογιάννη με δύναμη ψυχής ανακοίνωσε το πρόβλημα της υγείας της. Τα κύματα ευχών και συμπαράστασης την κατέκλυσαν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για αυτό το απίστευτο κύμα συμπαράστασης το οποίο έχω λάβει από το πρωί. Θεωρώ ότι ένα δημόσιο πρόσωπο που έχει κάνει χιλιόμετρα, όπως λες και εσύ, στην πολιτική, έχει υποχρέωση να πει την αλήθεια και για τα θέματα υγείας του. Σε διαδικτυακή συζήτηση χθες, με αφορμή τις γερμανικές εκλογές, η Ντόρα Μπακογιάννη υποσχέθηκε στους συνομιλητές της ότι θα βγει νικήτρια και από αυτή τη μάχη. Δεν θα το βάλουμε κάτω, θα δώσουμε αυτή τη μάχη. Εμένα δεν είναι η πρώτη ατυχία στη ζωή μου. Ελπίζω όμως να είναι η τελευταία. Συγκινητικές ήταν οι αναρτήσεις του Κώστα Μπακογιάννη και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η αγάπη σώζει και η μάνα μου παίρνει αυτή τη στιγμή περίσσευμα από όλους. Την δίνει όλη της τη ζωή, απλόχερα, και τώρα που την παίρνει πίσω, της είναι πολύτιμη. Έχει περάσει πολλά, αλλά είναι και ο πιο δυνατός άνθρωπος που ξέρω. Αληθινός βράχος. Η Ντόρα είναι μαχήτρια. Έχει δώσει πολλές μάχες και έχει ξεπεράσει μεγάλες δυσκολίες στο παρελθόν. Και σε αυτή τη μάχη θα βγει νικήτρια. Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι μία από τους 500 ασθενείς που πάσχουν από πολλαπλό μυέλωμα. Όπως είπε η ίδια, η πρόγνωσή του είναι πολύ καλή, αφού εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο. Ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα των γιατρών. Υπάρχει μία έκρηξη θεραπευτική στο νόσημα αυτό. Η έρευνα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα να έχουμε στη διάθεσή μας πλέον πάρα πολλά φάρμακα, τα οποία δεν είναι χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ναι, και τα οποία στοχεύουν στο κύτταρο αυτό το παθολογικό με ένα πολύ πιο εξειδικευμένο τρόπο. Οι ευχές στην Ντόρα Μπακογιάννη για γρήγορη ανάρρωση είναι διακομματικές. Επικοινώνησα με την Ντόρα Μπακογιάννη και της εξέφρασα τη συμπαράστασή μου, τις ειλικρινείς ευχές μου αλλά και τη βεβαιότητα ότι θα ξεπεράσει την ασθένεια που με παρησία ανακοίνωσε σήμερα δημόσια. Είναι μαχήτρια και θα βγει νικήτρια. Και δεν μπορώ να μην συσχετίσω αυτό το δυσάρεστο συμβάν με την πρόσφατη είδηση για την υποτροπή της ασθένειας της κυρίας Γεννηματά. Είναι μια ευκαιρία να πούμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για τον καρκίνο και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κατά πληροφορίες, η κυρία Μπακογιάννη θα αρχίσει σύντομα θεραπείες, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει τα πολιτικά της καθήκοντα.